είναι προσβάσιμη. Θα εκπλέγει κανείς από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, που βρίσκεται στην Ομόνοια, το τυπικό φαρμακείο της Αθήνας, που πηγαίνει όλοι από τη συνολική, προμηθεύει εξειδικευμένα φάρμακα υψηλού κόστους και δεν είναι προσβάσιμη. Όταν πηγαίνω εγώ να προμηθευτώ αυτά τα φάρμακα, με το φιλότιμο των εργαζομένων που ζουν, γιατί υπάρχουν φιλότιμοι που μας υπάρχουν, υπάρχει και αυτό. Έρχονται και με εξυπηρετούν. Πέρας. Θέλω να υπάρχει η δυνατότητα να μπορέσω να λειτουργήσω σαν ελεύθερος άνθρωπος. Δεν ζητάω. Ζητάω αυτό μόνο. Σχέδιο. Βρέθηκε κάποιον να σκοτάθηκε να έκανε τη μοναδέ φαρμαξιωτικό. Αυτό ξέρετε τι ήταν, ήταν κατά την κατάβαση από την Ακρόπολη. Έτυχε μετά από χρόνια και σκέφτηκα την Ακρόπολη και λειτουργούσε επιτέλους ο ανελκυστήρας που ανεβάζει το αμαξίδιο πάνω στην Ακρόπολη. Σοκαρίστηκα, ειλικρινά. Αλλά όμως δεν μπόρεσα να πάω να πάρω κάποιο εισιτήριο, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση να πάρω κάποιο εισιτήριο. Θα πρέπει να έρθει κάποιος φιλότιμος συμπολίτης να πάρει την κάρτα σου, γιατί μας δίνουν μια κάρτα, την οποία μπορούμε να έχουμε μια ελεύθερη πρόσβαση στα αποκλειστικά μνημεία. Πρέπει να έρθει λοιπόν ένας πολύ καλός συμπολίτης, άλλος ένας φιλότιμο, και όχι εγώ για να πάρω. Μάλιστα, επειδή τα αγγλικά μου δεν είναι και τα αγγλικά, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, μια κυρία δεκόλυψε με το ξανά κάνετε ξανά. Και μετά λίγα λίγα, που θα της πω και εγώ, όχι είναι η πρώτη φορά που κάνω ένα αμαξίδιο. Ένα χαμόγελο, κατανόηση. Σίγουρα προηγούμε να περιβάλλουν εγώ σε αυτούς, σε αυτούς, γνωρίζετε πως ένας χρήστης αμαξιδίου δεν μπορεί να πριν από καιρό, το είχα μείνει σαν να βρω από την εταιρεία, αλλά θα μου σα αναφέρω πώ θα ήθελα να πω. Ξέρετε, δεν ξέρω αν ανήκει στο Δήμο τη Αθήνα ή αν ανήκει στην Βουλή. Θα μου σχέσει ποσά προ το μνημείο. Θα ήθελα να πω να μου βάλω αυτό που εμεί θα το κάνουμε με τον όλο. Αλλά τα χρήματά του έχουμε ανάγκη. Γιατί ένα τουρίστα με αναπηρία δεν έρχεται μόνο του, έρχεται με του συνοδού του. Φανταστείτε, τουρισμού λοιπόν, μπορούμε να έχουμε στις πόλεις μας, το γνωρίζω γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι απλά έξυπνες λύσεις, απλές λύσεις, τις οποίες βλέπουμε να σας αναπτύξει ο επόμενος συμμετής. Και τώρα, για να μην σας κουράσω άλλο, λύση, αν μπορεί να ξεπεράσει τις αντιλώσεις, μικρά οικονομικά συμφέροντα και να πάρει το πολιτικό ρίσκο να εφαρμόσει προοδευτικές και καινοτόμες πρακτικές, μόνο όφελος θα αποκομίσει για τους πολίτες της, και είναι βέβαιο πως τελικά θα εισπράξει την εκπομπή μέσα από την οδεύτερη. Θα είχα αποκοπήσει το κομμάτι. Τελείως. Έξυπνοι δρόμοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι γρήγορος και συνόπτυνος στις ιδιώσεις της πόλης και εγώ θα πω αμέσως να χαρακτηριστεί το Άμστερνταμ της Ελλάδας. Το δίλετο και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την βιώση και κινητικότητα είναι πραγματικά στην πιο πρωτοπόρα γραμμή των ελληνικών πόλεων. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι ταυτόχρονα με αυτή την πολύ μοντέρνη προσέγγιση ο Δήμος καταφέρνει να δίνει δείγματα γραφής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως μας παρουσίασε μαζί με τον Στάθη Θοδωράκη πριν λίγο στο Δημαρχείο. Αλλά και σαν πολιτικό ότι η πολιτική η ουσία τη είναι ακριβώς αυτή να μπούμε στην ουσία των προβλημάτων, να μπούμε στις προγραμματικές θέσεις που το νέο προοδευτικό κίνημα θα συγκροτήσει. Και με αυτή την έννοια συμφασμένες και στην πραγματικότητα η φροντίδα προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι στην πραγματικότητα το κύτταρο της πολιτικής συνέστησης για την καθημερινότητα και τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Που χρειάζονται αλλαγή, έχουν κάνει φωτογραφίσεις που δείχνει το πρόβλημα και την πρόταση από δίπλα. Και έτσι είναι όλη στην πόλη και καταλήγει εδώ πέρα, στο Μουσείο Τσιτσάνι. Και με το ίδιο σκεπτικό έχουμε κάνει μια διαδρομή με τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνουν και μαζί με το... Στη χώρα πρέπει να αλλάξουμε πολλά.
Εμείς ξεκινάμε μια σειρά από συζητήσεις σε πόλεις της Ελλάδας για τα σημαντικά ζητήματα και τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εδώ στα Τρίκαλα συζητήσαμε για αυτό που λέμε έξυπνες πόλεις. Γιατί σημασία έχει, όταν μιλάς για πολιτική, να μιλάς και για το τι μπορεί να αλλάξει την πόλη σου. Πώς θα γίνει η ζωή στην πόλη πιο βιώσιμη. Πώς θα είμαστε όλοι πιο ευχαριστημένοι. Γιατί αν είμαστε ευχαριστημένοι, θα είμαστε και πιο χρήσιμοι στην κοινωνία. Κάναμε λοιπόν, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εδώ, στα Τρίκαλα, στο Μουσείο Τσιτσάνη, σε συνεργασία με το Δήμο, για τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος. Μικρά, ουσιαστικά πράγματα που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα για να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Θα συνεχίσουμε και σε άλλες πόλεις για άλλα ζητήματα, για την παραγωγή, για την οικονομία, για το τουρισμό, για την παιδεία. Ο στόχος μας είναι, σε αυτή την πορεία, για το νέο μεγάλο προοδευτικό κίνημα, να συζητήσουμε για σημαντικά πράγματα της πόλης, για σημαντικά πράγματα της κοινωνίας, για σημαντικά πράγματα της Ελλάδας. Δεν μπορούμε συνέχεια να μιλάμε για διαδικασίες, να μιλάμε για εσωτερικά ζητήματα, να κυνηγάμε την ουρά μας. Θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την πολιτική. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κοντά στις εκλογές για την ανάδειξη ηγέτη για το νέο, μεγάλο, δυνατό, προοδευτικό κίνημα.